παιδιά που με παρέες μικρότερες ή μεγαλύτερες έδωσαν τον τόνο της ημέρας στη γιορτινή αγορά των Χανίων. Έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα κάποια για καλό σκοπό, μεταφέροντας μηνύματα αγάπης και προσφοράς. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βγαίνουμε στους δρόμους παραμονή Χριστουγέννων να πούμε κάλαντα για ευγενείς σκοπούς, να δηλώσουμε την αγάπη μας. Υπάρχει εδώ ένα κουτί αγάπης, το κρατάει ο Άγιος Βασίλης μας, για τα παιδάκια της πόλης που έχουν θεματάκια. Τα ιδρύματά μας ελπίζουμε να μαζέψουμε πολλά, ώστε να δώσουμε σε όλους. Χρώμα παράδοση στην Οδό Τσουδερών έδωσε ο Παραδοσιακός Σύλλογος στο Ρόδο. Το χορευτικό ταλέντο τους ξεδίπλωσαν παιδιά και νέοι μέλη χορευτικής ομάδας που τράβηξαν τα βλέμματα όσων βρέθηκαν το πρωί στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Ο καλός καιρός ευνόησε τις βόλτες στο κέντρο που πλημμύρισε από νωρίς από κόσμο. Η αγορά κινήθηκε στα προσδοκόμενα επίπεδα και οι περισσότεροι απόλαυσαν τις αγορές της τελευταίας στιγμής και παράλληλα το γιορτινό κλίμα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ημέρα για βόλτα με τα παιδιά, έτσι. Ναι, για όλους τη μια χαρά. Για βόλτα, για ψώνια και τα παιδιά, οι γιορτές. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέλεξαν να επιβιβαστούν στο χριστουγεννιάτικο τρενάκι του Δήμου που όλη την περίοδο των γιορτών θα χαρίζει ξένια στις στιγμές στο κέντρο, στις γειτονιές αλλά και στα πιο απομακρυσμένα χωριά του Δήμου. Χρόνια πολλά, καλημέρα σας. Άλλη μια φορά είμαστε εδώ για να χαρίσουμε στα μικρά παιδιά χαρά, όπως κάθε χρόνο. Η βόλητα είναι το γύρο της πόλης, όσο μπορούμε, γιατί είναι και η μέρα λίγο δύσκολη. Αυξημένη ήταν η κίνηση στα κρεοπολία με τους καταναλωτές να προμηθεύονται τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, κάποιοι χωρίς εκπτώσεις και άλλοι συγκρατημένα. Η αγορά κινείται κανονικά, παρότι υπάρχει μια ακρίβεια από 15 μέχρι 25% γενικά, όχι μόνο στο κρέας, σε όλα τα προϊόντα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ο κόσμος προσπαθεί να φάει, να διασκεδάσει, γιατί είχαμε για την πανδημία 2 χρόνια. Μουσικά γλέντια στήθηκαν όπως παραδοσιακά συμβαίνει σε κάθε γωνιά των Χανίων.